Με εντατικούς ρυθμούς εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προσωπικό και μηχανές στο κυβερνητικό τυπογραφείο για εκτύπωση των 575.000 ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στο δεύτερο γύρο των εκλογών για ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον ανώτερο επιθεωρητή του κυβερνητικού τυπογραφείου Παναγιώτη Λευτέρη, το πράσινο φως για την εκτύπωση έδωσε ο Γενικός Εφορός Εκλογής στις 8:30 το βράδυ, αμέσως μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κυβερνητικό τυπογραφείο επανδρωνόταν σταδιακά με τους υπαλλήλους, ούτως ώστε μέχρι και το πρωί είχαμε έτοιμα ψηφοδέλτια για να προχωρήσουμε στον έλεγχο και την τακτοποίηση των έτοιμων ψηφοδελτίων σε κυβότια των 1.000 ψηφοδελτίων σε κάθε κυβότιο. Όπως μπορείτε να δείτε στο δείγμα ψηφοδελτίου που εξασφάλισε ο Αντένα, στα αριστερά βρίσκεται το έμβλημα, η φωτογραφία και το όνομα του υποψήφιου για την Προεδρία Νίκου Αναστασιάδη, ενώ δεξιά με αντίστοιχα στοιχεία του Σταύρου Μαλά. Ώστε την Τετάρτη το πρωί να παραδοθούν στους οικείους εφόρους εκλογής και να οδηγηθούν στα εκλογικά κέντρα για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας της ερχόμενης Κυριακής. Τα ψηφοδέλτια, όπως και στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, έχουν τυπωθεί σε χαρτί ασφαλείας και είναι άσπρου χρώματος.